Ταυτόχρονα, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όσο και των εκλογών στις περιφέρειες, αλλά και στους μεγάλους δήμους, σηματοδοτεί μια ισχυρή αποδοκιμασία της σημερινής κυβέρνησης. Είναι φανερό ότι ο ελληνικός λαός έχει αποσύρει την εμπιστοσύνη του από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ο χρόνος μέχρι την τυπική λήξη της θητείας της κυβέρνησης φαίνεται μικρός, αλλά είναι αρκετός για να γίνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα, ιδίως όταν διαγράφονται εθνικοί κίνδυνοι, αλλά και νέες απειλές στην οικονομία. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα κυβέρνηση, με νοπή την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, που να διασφαλίσει τη σταθερότητα, αλλά και την προοπτική της αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του. Για το καλό του τόπου πρέπει να παραιτηθεί και η χώρα να οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Και αυτή είναι τελικά η μόνη καθαρή λύση. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει άλλο, δεν μπορεί να υποχωρεί συνεχώς.